Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η Κοινωνία των Ιδεών. Πριν από πολλά χρόνια, μια οικογένεια Κωνσταντινοπολιτών εγκαταλείπει την Αθήνα και έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μαζί της έχει και το ηλικίας μερικών ετών αγοράκι της, το οποίο θα μεγαλώσει σε αυτή την πόλη, θα την αγαπήσει και θα τη θεωρήσει πραγματική του πατρίδα. Ταλαντούχο παιδί, με το πέρασμα του χρόνου θα κάνει μια πολύ εντυπωσιακή καριέρα στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Ποτέ όμως δεν θα ξεχάσει τα χρόνια που έζησε, τα τρυφερά χρόνια, όσο και δύσκολα που έζησε σε αυτήν εδώ την πόλη. Ο Κώστας Βουτσάς, διότι περί αυτού πρόκειται, μια από τις μεγάλες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, θυμάται μπροστά στην κάμερα της Atlas τηλεόραση Κεντρικής Μακεδονίας πράγματα που δεν έχει ξαναφηγηθεί στην ελληνική τηλεόραση. Και είναι αλήθεια ότι ακόμη και αν δεν πρόκειται για μια τόσο σημαντική προσωπικότητα της showbiz, η μαρτυρία του θα είχε ειδική σημασία για τους ιστορικούς και τους μελετητές ιστορίας της πόλης, γιατί τα πράγματα που έτυχε να ζήσει από πρώτο χέρι είναι εξαιρετικά σημαντικά. Θυμάται τους Εβραίους συμμαθητές του, θυμάται τα τάγματα των δοσιλόγων που κυριαρχούν στην περίοδο της κατοχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι αυτόπτης μάρτυρης της δολοφονίας του Γιάννη Ζεύγου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Άσχετα, πέρασαν πάνω από 70 χρόνια από τότε. Η μνήμη δεν βοηθάει. Είναι πλέον ένας μεγάλος άνθρωπος ο Κώστας Βουτσάς. Μιλάει για τη δολοφονία Λαμπράκη, ενώ από τα συμφραζόμενα φαίνεται ότι μιλάει για μια άλλη προγενέστερη κατά 20 χρόνια δολοφονία του Γιάννη Ζεύγου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και μετά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μιλάει για τη μεγάλη καριέρα που έκανε στον ελληνικό κινηματογράφο, την αγάπη του για το ελληνικό θέατρο και την τέχνη. Στο πρώτο μέρος της Κοινωνίας των Ιδεών, ο Κώστας Βουτσάς θυμάται τα δύσκολα χρόνια της ζωής του στη Θεσσαλονίκη, της κατοχής, της εθνικής αντίστασης και του εμφυλίου. Και από εδώ και πέρα μη φοβάσαι τίποτα. Εγώ σε υποστηρίζω. Τι να φοβηθώ από εδώ και πέρα, Δεσποινής Αμαλία. Εγώ ήταν να τρουπώσω. Έτσι και τρούποσα. Τρούποσα. Θα μας βρούνε προτερήματα σωρό. Κόκκινο. Ορίστε, κύριε. Γεια, δε στο ψυγείο, παιδάκι. Μην έχει περισσέψει καθόλου σαλαμάκι. Τον παπά σου, πώς τον λένε τον παπά σου. Τον παπά σου, πώς τον λένε. Αντώνη. Πέτρο, Πέτρο. Πέτρο, Πέτρο Ράμο. Αυτά είναι Ράμο. Εγώ είμαι ο γιος του. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Πάμε. Αυτό δεν είναι σοβαρό, για πες με, ανοίξε με την καρδιά σου, κόσμο. Αν δεν την ανοίξω, γιατί αγριαστώ και μάρτυρα. Ορίστε η κάρτα μου, Θεσσαλονίκη είμαι. Να με πάρει σε μένα στο δικαστήριο να μάρτυρα να σε κερδίσω όλες τις δίκες. Πολλοί από τους παλιούς Θεσσαλονικιούς νομίζουν ότι γεννηθήκατε στη Θεσσαλονίκη γιατί σας θυμούνται από παιδί σε αυτή την πόλη. Δεν γεννηθήκατε όμως εδώ. Όχι, ήρθαν οι γονείς μου πρόσφυγες, διωγμένοι από την Κωνσταντινούπολη, χάσα τις περιουσίες τους και γεννήθηκα εγώ στο Βύρωνο, στην Κοπανά, στον Κοπανά, το 1931, Δεκέμβριος, 31 Δεκεμβρίου του 1931. Και μέναμε και μάθατε γιατί ήταν τόσο μεγάλη φτώχεια, τα χάσει όλοι, μάνα μου ήταν μια οικογένεια τεράστια που από την Κεφαλονιά, μέσα στην πόλη που μισούσανε, με πλοία, με αυτά, και ο πατέρα και όλοι. Και το έχει κινήσει σαν όπως χάσαν όλοι τις περιουσίες της Σμυρνή και Πόντι, που παίζουμε τώρα και το ποντιακό έργο. Λοιπόν, και μείναμε και ο πατέρας μου είχε δουλειά και έπιασε μια δουλειά κάπου εργοδηγός σε ασφαλτοστρώσεις, στη Βιό. Και τον στείλανε στη Θεσσαλονίκη να κάνει το δρόμο από το Λευκό Πύργο στα μνήματα, την οδό Εθνικής Αμήνης. Και έτσι ήρθαμε εδώ πέρα. Και εδώ πάμφτωχοι βέβαια, γιατί ακόμα ο πατέρας δεν. Άρα σε τι ηλικία ήρθατε εσείς στη Θεσσαλονίκη? Εδώ ήρθα, πρέπει να τα πήγα και στο δημοτικό, δίπλα στον Καιροποίητο. Πήγα στη δεύτερη δημοτικού νομίζω, πιο μικρό. Άρα 6-7 χρονών ήρθατε. Τόσο μικρό ήρθατε, περίπου εκεί πέρα. Και πήγαινε στο δημοτικό, 22ο δημοτικό, που ήταν δίπλα στην Καιροποίητο. Η γειτονιά σας ποια ήταν στη Θεσσαλονίκη? Πού μένατε? Έμενα στην πλατεία Δικαστηρίων, στην οδό Δικαστηρίων 24, δίπλα στον Άγιο Νικόλα. Ναι, αλλά η πλατεία δεν ήταν τότε όπως την ξέρουμε εμείς. Όχι. Ήταν η πλατεία είχε σκαφτεί για να χτιστεί. Είχε αυτά ήταν και τα κάνανε οι εργολάβοι και αυτά, αλλά ήταν άδεια η πλατεία. Και θυμάμαι όταν γινόταν συναγερμός, τρέχαμε όλοι και πέρα μέσα από την πλατεία να πάμε να κρυφτούμε. Μέναμε σε ένα ημιπόγειο εκεί. Η πλατεία Δικαστηρίων λοιπόν ήταν μια πλατεία καινή, άδεια, τελείως άδεια. Και εκεί παίζαμε και τσιμάκα τσιλίκη, παίζαμε κάτι και μπροστά στα σπίτια μας. Και είχε τα καταφύγια, το μέναμε στο σπίτι μου κάτω που μέναμε στην υπόγεια, δίπλα στο
δικό μας το σπίτι. Στη Θεσσαλονίκη ήταν καλύτερα τα πράγματα οικονομικά για την οικογένεια. Πώς μεγαλώσατε? Ναι, βέβαια, βέβαια, καλύτερα. Γιατί πήρε πιέσα δουλειά. Πιέσα δουλειά. Ο πατέρας μου στη ΒΙΟ, στην μια ασφαλτοστροστική εταιρεία. Και μείναμε εδώ πέρα. Μας έπιασε κατοχή εδώ. Ήρθαμε πριν τον πόλεμο εδώ. Και μας έπιασε κατοχή και μείναμε πια. Το κεφάλαιο κατοχή είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που θα το δούμε αμέσως μετά. Να δούμε τα παιδικά σας χρόνια. Με τους φίλους της γειτονιάς, με τα παιδάκια που παίζατε όταν ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, κρατήσατε σχέσεις, τους ξαναείδατε? Πολύ, με και πολύ, πολλές σχέσεις. Είχα Εβραίους φίλους, είχα Αρμενίους φίλους, είχα τον Αγκόπου Κουγουγιάν, που κάναμε πολύ παρέα, κάναμε και βρωμιές εκεί. Επιτίθεται για να παίρνουμε. Άρα, να ρωτήσω κάτι. Ο Αγκόπ από την Κατερίνη με το σουβλάκι που λέγατε στην γνωστή ταινία ήταν. Μήπως πήρατε το όνομα από τον φίλο σας τον Αγκόπ? Με τις σχέσεις με τα Εβραιόπουλα, πώς ήταν? Πολύ, το κέντρο τότε είχε πάρα πολλούς. Πολύ, γιατί πίσω στην Ελλάδα, τώρα αλλάξανε. Την κάνανε άλλο δρόμο. Το κάνανε ένα πολιτικό το δρόμο του Μπακατσέλου. Την κάνανε. Ήταν με Ελλάδα, μείναν από εκεί πέρα πίσω Εβραίοι. Δεν κάναμε πολύ παρέα, πίσω τον Αγιο Νικόλα δηλαδή. Δεν είχατε διαχωρισμό ότι δεν ήταν χριστιανοί, ότι δεν ήσασταν Εβραίοι? Δεν τα έχουμε αυτά, πάντα σκέφτομαι αυτά τα πράγματα. Είμαστε φίλοι αγαπημένοι. Παρέες με αυτά. Και κάνουμε και αταξίες πολλές και αυτά. Και στο σχολείο μαζί πηγαίναμε. Είχατε Εβραίοπουλα στο σχολείο? Δεν είχαν και Εβραϊκά, αμυγή σχολεία. Όχι, είχαμε και Εβραίοι, είχαμε και Αρμενέους και αυτά. Είχαμε. Εγώ μάλιστα να σου δώσω να καταλάβει, Δημήτρη, τους βάζανε τους Εβραίους. Στεναχωριέμαι που το λέω, θα το πω, δεν μπορώ. Εκεί στην πλατεία δικαστηριών, απέναντι, τώρα έχω τραχιάσει, οι Γερμανοί βάζαν τους Εβραίους στην πλατεία και γύρω-γύρω-γύρω στον δρόμο οι Γερμανοί με η Φελτζεντεμερή με το πέταλα εδώ. Και εμείς ήμασταν από τα πεζοδρόμια πιτσιρικά και μιλάγαμε με τους φίλους μας τους Εβραίους. Στους μαθητές σας, τους φίλους. Ναι, και στην πλατεία Ελευθερίας ήταν γεμάτοι Εβραίους, γεμάτοι Εβραίους στο μυαλό τους. Οι Γερμανοί περπατάγανε εκεί πέρα στους πεζοδρόμους. Πώς λέει το δρόμο, δεν θυμάμαι τώρα, που είναι ακριβώς μετά τη Νίκη. Μητροπόλεως. Μητροπόλεως. Και τη Μητροπόλεως γινόταν και γύρω-γύρω τη Νίκη πηγαίνανε. Και εμείς ήμασταν απέναντι και μιλάγαμε τα παιδιά, γελάγαμε, κάναμε αυτό. Και μια μέρα, τους πήραν όλους μαζί, τους Εβραίους όλους, τους πήγαν από κάτω και εμείς ακολουθήσαμε από πίσω και τους πήγανε στον Μπέχτσινα, στο τρένο, τους βάλανε και ξέρετε. Δεν τους ξαναείδαμε. Τους είδατε δηλαδή όταν επιβαζόντουσαν στο τρένο? Στο τρένο, ναι, χαιρετηθήκαν από μακριά και αυτά. Μπήκαν στο τρένο, ούτε φανταζόμασταν ότι δεν θα ξαναγυρίσουν. Δεν ξέρατε ότι πάνε. Όχι, όχι. Πάνε. Οι ίδιοι το είχαν υποψιαστεί. Οι φίλοι σας που μιλούσατε από τα σύρματα. Κοίταξε, ξέρατε. Τα παιδιά δεν μιλάγανε αυτά τα πράγματα, γιατί και οι μεγάλοι το κρίνανε. Θα ξέρανε οι μεγάλοι ότι στη Γερμανία γινόταν αυτά τα πράγματα. Πήγανε στο. Πώς ήταν τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και μάλιστα. Τι μου θυμίζεις τώρα, στη Γερμανία το πήγαμε το θείασό μου, πήγαμε σε ένα μεγάλο στρατόπεδο, πώς το λέγανε, δεν θυμάσαι, θυμάσαι το στρατόπεδο. Μπαχάου. Όχι, ένα άλλο. Auschwitz. Auschwitz. Πήγα στο Auschwitz και μπήκα μέσα εκεί που, γιατί τα έχουν κρατήσει αυτά, και μπήκα μέσα εκεί πέρα και πήγα εκεί που τους είχαν κάποιοι που τους ψήνανε και δεν μπορούσα να φύγω μετά από εκεί πέρα. Είχα τραγαθεί, είχα τραγαθεί. Και τώρα που το λέω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Και πήγα εκεί πέρα και ήταν όλοι εκεί πέρα. Τα είδα αυτά που είχατε κάνει φίλοι μας. Ήμασταν αδέρφια, δεν λογαριάζε με Εβραίους, Αρμένης και αυτά. Τίποτα τώρα. Δεν το κάνουμε αυτό. Είμαστε αγαπημένοι όλοι. Την κατοχή πώς την πέρασε η οικογένεια, κύριε Κώστα? Εμείς με πολύ δύσκολη την κατοχή. Βέβαια. Κατοχή δεν την πέρασε κανείς καλά. Θυμάμαι από. Μαζευόμασταν στο σπίτι το δικό μου και ο θείας μου και με έναν δικαστηρίων και εγνατία σε ένα πολυκάτι μια σπίτι πάνω. Φόταν σε εμάς και τρώγαν και αυτό και συναγερμούς κρυβόμασταν και τρώγαμε εκεί πέρα στο. Και μόνο ήταν εκεί πέρα και άλλη οικογένεια είχε έρθει από τον Άγιο Παύλο που ήταν η καταγωγή του. Και εκεί τρώγαμε και κοιμόμασταν όλοι κάτω στο πάτωμα. Στην Αθήνα στην κατοχή υπήρξε πείνα. Υπήρξε ο κόσμος που πέθανε από την Εδώ δεν είχαμε τόσο. Πιο ελαφρά ήταν. Πιο αλλά παρόλα αυτά δυσκολίες υπήρχαν. Θυμόσαστε να στερήθηκε βασικά πράγματα η οικογένεια στα παιδιά. Πώς δεν στερηθήκαμε, καλά, πώς στερήθηκε. Από φαγητό ένα. Τρώγαμε κονσέρβες με άλογο, από άλογο. Ολοκαίες. Αυτά και εγώ στην κατοχή μετά
Έγινα πολλά τσιγάρα με ένα κασελάκι, γιατί δεν είχαμε λεφτά. Ο πατέρας μου μετά τους σταγματασφαλίτες κυνηγημένους, ήταν ένας σταγματασφαλίτης, Δημήτρη, που έμεινε στο Βαρδάρι. Όταν κατέβαινε σε αυτό, πώς το λένε, δεν θυμάμαι, είχε το όνομα. Ο Δάργουλας μήπως. Δεν θυμάμαι, νομίζω έτσι, κλείνανε όλα. Και πέρα γι' αυτός μόνος του μέσα τους. Αυτό, και στην Παύλου Μελά ήταν μια άλλη ταγματασφαλιστική συμμορία. Με έναν γέρο υπέρ με μους, οπότε... Πω, τι θυμάσαι, τι μου έκανε, δεν θυμάμαι. Δεν θέλω να σας συγκινήσω. Όχι, όχι, συγκινούμε, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μ' αρέσει πολύ αυτό το πράγμα, να εκτονωθώ, δεν μπορώ. Παμόφωτη, τρελός είσαι, μη μιλάς ελληνικά, αφού δεν ξέρω γερμανικά. Χάλια Χίτλερ. Φώτε με, Λατίνε. Ένας Γερμανός με κυνηγάει. Τι μου κάνεις, ρε Φώτη. Μου μίλησες για σένα, για τη ζωή σου, για τον πατέρα σου. Εκείνος ποτέ δεν θα άφηνε να γίνει μια τέτοια αδικία. Γιατί εκείνος ήξερε να πολεμάει. Τους ξέχασες τους Γερμανούς, Ελισίλε. Τους ξέχασες. Μα πώς να τους ξεχάσω, ξεχνιούνται οι Γερμανοί. Επρός λοιπόν να τους ξαναδιώξουμε. Πάντα με το χαμόγελο στα χείλια. Με στα όλα, έτσι πατάκα, το λέω. Με στα όλα. Το έχετε ξαναπεί σε συνέντευξη ότι είχατε έναν συμμαθητή και παιδικό φίλο που έγινε μεγάλος ποιητής, από τους πιο γνωστούς Έλληνες ποιητές, ο Ντίνος ο Χριστιανόπουλος. Ο Ντίνος ο Χριστιανόπουλος. Πηγαίνατε μαζί στα σχολεία. Πολύ καλή, πολύ φίλοι. Φίλοι. Ο Ντίνος ο Χριστιανόπουλος μου έχει πει, το ξέρω, δεν το έχω διαβάσει. Αλλιώς, ναι, είναι ψευδόνυμο. Ο Ντίνος ο Χριστιανόπουλος ήταν καλός μαθητής. Πάρα πολύ καλός. Το έχει γράψει και στα βιογραφικά του κείμενα. Ο Κώστας Βουτσάς ήταν καλός μαθητής. Όχι. Δεν σας άρεσαν τα γράμματα. Καθόλου καλός μαθητής. Για ποιο λόγο. Δεν ξέρω, δεν σας άρεσαν. Δεν είχα αυτό. Εμένα στην πλατεία δικαστηριών και πηγαίνα με τα πόδια μέσα στην Αγία Σοφιά και πηγαίνα με δεύτερο γυμνάσιο. Δεν ήμουν καλό. Να σου δώσω να καταλάβεις πώς μαθητής ήμουν. Το λέω και μου φαίνεται αστείο. Πηγαίνα τα αποτελέσματα και τα γράφανε απόξω σε μια βιτρίνα τα αποτελέσματα του καθένος. Και μην γράφει Κωνσταντίνος Βουτσάς πήρε βαθμό 13. Και ένας μαθητής που είναι στην τελευταία τάξη και μου λέει, εσύ Κώστα, φύγω. Και μέσα με 13, άμα ξεκινάς με 13, μου λέει, θα φτάσεις στο 5. Και όντως, από 13 ήμουν σε... Κοίταξε, εγώ ήμουν αθλητής. Καταρχάς, κοίταξε να σου πω. Είμαστε οικογένεια φτωχή, πάνω φτωχή οικογένεια. Να σκεφτείς... εγώ πουλάγα τσιγάρα μικρός. Είχα ένα κασελάκι, έπαιρνε τσιγάρα και πήγαινε και μάλιστα τα πήραγα τα τσιγάρα και τα πουλάγα. Πίσω από το στο Βαρδάρι, πίσω, ήταν ένα οίκος ανοχής. Πολλά σπίτια. Συνοδό Ειρήνης. Τα λέγαμε μπάρα. Ήταν κι άλλο στην εδώ πώς λέγεται ο δρόμος που είναι η Χάνθ, ο δρόμος ο Λοξός. Η Αγγελάκη. Αγγελάκη ήταν πολύ ωραία τα έργα. Εκεί ήταν η οίκη πολυτελείας. Πολυτελείας, οίκη ανοχής πολυτελείας. Εκεί καθόμαστε με τη σειρά και περιμέναμε. Άρα ομολογείτε, εγώ δεν θα τολμούσα να το ρωτήσω, αλλά μέσως ομολογείτε ότι τους επισκεφθήκατε. Πολύ καλά, τι να, βέβαια. Και μάλιστα θα σου πω αυτό και θες γράψα. Πάω ένα απόγευμα Κυριακής και έχει πολλούς φαντάρους και κόσμος. Και παίρνω τι είμαι. Λέει, ήταν αποχή, ήταν η κοπέλα και ήταν ένα μεγάλο κάδρο. Και λέγε αυτή η αποχή και άλλες δεν βλέπετε. Μπήκα μέσα. Και περνάει, όταν μπήκα μέσα, ξεντήθηκα. Με πήρνε πρώτα μια λεκάνη από αλουμίνιο, σπασμένη και πέρα. Με πήρνε και ξαπλώσαμε στο κρεβάτι. Και περνάει απόξω η μαντάμα και χτυπάει. Έλα ρε, κούλα, αργείς. Και λέει αυτή, να κάνουμε γρήγορα. Ξαναπερνάει και αυτή άρχισε πολλές, να το κάνω και δεν ξέρω. Έλα μαζί μου. Έλα γοράκι μου, τελείωνε. Έλα κούλα. Έλα τελείωνε αγόρι μου. Και λέω, τελείωνε, δεν μπορώ. Σηκώθηκα, με έπλυνε και έφυγα. Ήταν η πρώτη φορά που επισκεφτήκατε οίκο ανοχής. Όχι, πρώτη φορά πήγα 12 χρονών στο κίτσι πίσω. 12 χρονών. Ναι, δεν πήγα πήγε μια μάνα που ήταν αυτή, έκανε αυτή τη δουλειά. Και ήταν πολύ μεγάλη και έφερε την κόρη τη. Ήταν 16 χρόνια, 17, Αγγέλα τη λέγανε, σε αυτή πήγα πρώτη φορά σε γυναίκα. Μάλιστα. Πήγα σε γυναίκα πρώτη φορά. Τη θυμόσαστε.
Είναι μια ωραία κοπέλα με λαχνή, δεν τη θυμάμαι. Τον πρώτο, όχι την πρώτη σας σεξουαλική συνέβρεση, αλλά τον πρώτο έρωτα στα παιδικά σας χρόνια στη Θεσσαλονίκη, την πρώτη αγαπημένη που ερωτευτήκατε, την θυμόσαστε? Να θυμηθώ πώς τη λέγανε, ήταν, τα αδέρφια της έκανε μεγάλη αυτή. Αχ, πώς τη λέγανε, το ξεχνάω. Και πηγαίνουμε, δεν έκανε τίποτα μαζί της απλώς. Την αγαπούσατε. Ε? Την αγαπούσατε. Όχι, πηγαίνουμε και καθόμαστε πίσω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ εδώ που ήταν στην Τριβάνη, του ΠΑΟΚ δεν ήταν και το γήπεδο. Νομίζω ότι ήταν. Γελάσω, νομίζω ότι το ΠΑΟΚ το γήπεδο ήταν, καθόμαστε από όξο. Αυτό είναι. Στέλλα τη λέγανε το όνομά τη. Και μάλιστα είπε και το πήρε τότε και μισθή ένα γράμμα η οικογένειά τη και αυτή η ίδια. Ήταν η μεσά, κάνει γράμμα. Και είχα πάει, ο μου ήταν στι γυναίκε. Από μικρό. Από μικρό. Ο νου μου ήταν στι γυναίκε. Δεν μπορώ και εγώ και ο αδερφό μου γυναίκε. Δεν μπορούσα να δει. Δεν φανταζόμουν τίποτα άλλο να κάνει ένα άντρα. Κατάλαβε. Και ήταν γυναίκε πάντα. Γυναίκε τι οποίε ποτέ όσο μεγάλωνα, ποτέ δεν είπα το όνοματά του, μόνο αυτέ που ξέρει ο κόσμο. Έκανε και το παπατζή. Ακούω αυτό. Βοηθό παπατζή έχετε δηλώσει. Για πείτε μας. Εκεί που ήταν, το δημαρχείο, πώ λέει το κτίριο αυτό. Το καραβάν σαράι, το παλιό δημαρχείο. Εκεί απόξενε είχα ένα τραπεζάκι τόσο παπατζή και είχε τρία φύλλα παπά και δύο άσου, α πούμε. Εμεί πηγαίναμε, περιμέναμε να δει το ψημάρι, το βλάχο που ήταν. Τον βρίσκαμε και το φέρναμε με τρόπο έτσι μπροστά στο κόμμα, ήταν πρώτα αυτά, στεκόταν εκεί. Και ήταν και λαμόγια, αβανταδόρη. Από εκεί βγήκε δηλαδή το λαμόγιο, η λέξη. Ναι, ήταν η αβανταδόρη του παπατζή. Ναι, δύο λαμόγια, ήταν μεγάλη στην ηλικία. Και ο παπατζή, όπω ήταν εκεί και έκανε αυτό, μετά γύριζε και έβηκε. Και δεν ξέρω κανένα πράγμα. Και βγήκε. Και εγώ έπαιρνα τον παπά και του τσάκιζα τον παπά. Αυτό είναι ο παπά και τον άφηνε εκεί πέρα. Γύριζε ο παπατζή και έφευγα από εκεί εγώ. Πήγαινα σε ένα δέντρο. Και ο παπατζή έπαιρνε με αυτό το δάχτυλο, ξετσάκιζε τον παπά και τσάκιζε το άλλο φίλο. Έπαιρνε και τα παίρνανε αυτά τα λεφτά. Μου έκανε νόημα και εγώ καθόμουν εκεί πέρα γιατί με πληρώνουν και εμένα. Πήρα τα λεφτά στη μάνα μου. Μου κάνουν νόημα και φωνάζω εγώ «Σύρμα! Σύρμα ο πατέρας σου! Σύρμα ο θείος σου!» Και ο παπατζής τ' άφηνε, έτσι πως ήταν το τραπεζάκι τόσο, αυτό και έφευγε. Και το βλάχος, το ψημάρι έμεινε, νεκρό χωρίς φράγκο. Ψημάρι ήταν το θύμα, ο χωρικός που βρίσκατε ότι... Ναι, και τα λαμόγια φεύγανε σιγά σιγά, δείχνουν ότι αυτό, γιατί και τα λαμόγια παίζανε. Αλλά χάνανε πάλι και έτσι. Τα πέρανε μετά πίσω. Ναι, τα... Θέατρο πότε είδατε πρώτη φορά, κύριε Κώστα? Θέατρο είδα ποτέ μου. Δεν είχατε δει θέατρο? Ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ. Κινηματογράφο ούτε γι' αυτό το είδα καλά. Γιατί ο πατέρας μου τον κυνηγούσε τα τάγματα ασφαλείας να υπογράψει δήλωση μετανοίας. Ήταν αριστερός ο πατέρας σας, το έχετε δήλωση. Κομμουνιστής. Ήταν ο Ζαχαριάδη, ήταν για το εργατικό κέντρο, ήταν στην πλατεία δικαστηριών, αλλά επάνω, ένα τεράστιο κτίριο που δεν υπάρχει. Ήταν εκεί το εργατικό κέντρο. Και έβγαινε με τον Ζαχαριάδη, τον αρχηγό του ΚΚΚ και αυτά. Ήταν πολύ δυνατό μέρος, πολύ δυνατό μέρος του ΕΑΜ και του ΚΚΕ. Λοιπόν, και δεν υπογράφει σε αυτό. Και εκεί στο υπόγειο που μένουμε κατεβήκαν δυο ταγματασφαλίτες και του δίνανε την υπογράψη και δεν υπογράφε και τον δίρανε εδώ στο στομάχι, Δημήτρη, τόσο πολύ που από δε έβγαζε αίμα σαν κρουνός, και έγινε φυματικός μετά και έτρεχε ξεχωριστά μες στο σπίτι μας μετά. Και τον πήρανε και τον πήγανε στα σβεστοχώρη. Σανατόριο. Όχι, σανατόριο. Σε ένα χούρι που ήταν και ένα άλογο μαζί μέσα. Και εμείς πηγαίναμε με την αδερφή μου που ήταν μικρή, την αγκαλιά μου εγώ, πηγαίναμε με τα πόδια από το δικαστηρίο, ανεβαίναμε Το δρόμο για το ασβεστοχώρο. Το δρόμο για το ασβεστοχώρο, βγαίναμε σε αυτό και πηγαίναμε. Μάλιστα, εγώ βόμουταν, πηγαίναμε στα αντέρισμα μέσα. Βόμουν τα φίλια και έτρεχα και πήγαινα και έβγαινα πάλι. Και πηγαίναμε και του δίναμε για να μην πάμε με το λεωφορείο που ήταν σταματημένα εκεί. Γιατί πήγαμε βούτυρο. Και πηγαίναμε και καθαρίζαμε το στάβλο που βρώμαγε κοπριά. Τίποτα, και το άλογο έξω και έβγαινα πίσω κοπριά. Και μετά το ανέφυγε, εντάξει, έπαθε μεγάλη εφηματίωση. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να τον πάνε πουθενά και τον διώξανε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, ήταν. Είχε αδυνατήσει, έκανε μετούς, έκανε αυτά, ήταν σε τραγική κατάσταση, πραγματικός πια. Και στο σπίτι είχε τα ξεχωριστά πιάτα δικά του και εμείς τρώγαμε όλοι μαζί. Και οι ξένοι προχώρησαν και αυτά. Τελικά επέζησε ή πέθανε από αυτό? Επέζησε και πέθανε το. 76, μεγάλο ηλικία. Μεγάλο, ναι.
Επέζησε. Κάτι λέγατε για τον κινηματογράφο. Εκεί που σκοτώσαν το Λαμπράκι, ήμουν απόξω όταν βγήκε ο Λαμπράκης. Ήταν σε ένα κέντρο εργατικό εκεί πέρα που ήταν οι εργάτες και βγήκε και το πετέφηκε ένα ρεύτερο με το μοτοσυκλέτα, με αυτό που ήταν αυτός επάνω. Γιατί μπήκε να μπει μέσα στην... Τη μέρα της δολοφονίας του Λαμπράκη εννοείται ήσασταν εκεί στο περιστατικό. Ήμασταν από όχι φωνάζαμε πέρα του Λαμπράκη. Φωνάζαμε πέρα του Λαμπράκη. Ήσασταν στην νεολαία της ΕΔΑ. Πώς. Ήσασταν στην νεολαία της ΕΔΑ τότε. Όχι, ήμουν στα Αετόπουλα. Στα Αετόπουλα. Έτσι λέγανε τα Αετόπουλα. Ήμασταν πιο κάτω από τους μικρούς. Τα Αετόπουλα. Λοιπόν και μας κυνηγήσαν, φύγαμε το έργο και το σκοτώσαν το Λαμπράκη. Λοιπόν όταν γίνεται αυτό, είχε ένα τρούλο εκεί, τώρα δεν υπάρχει. Ο πατέρας μου και ένας άλλος κομμουνιστής από τη Λάρισα κάνανε προκηρύξεις. Που μπορεί να τα χιάσουν, μου κάνεις αυτά τα πράγματα, Δημήτρη. Και τα λέω, τα έχω ξεχάσει όλα. Τα έχω μέσα μου βέβαια. Κάναμε προκηρύξεις με το αυτό. Τα στεγνώναμε. Τα στεγνώναμε. Και έπαιρνα μαζί μου και τον Αγκόπη του Γουγουγιάν. Δεν ερχόταν αυτός πολύ. Εγώ πήγαινα, έπαιρνα τις έβαλες τις προκηρύξεις. Πήγαινα στο κινηματογράφο. Στο Εθνικό, στο Τιτάνιο που ήταν εκεί. Στη Τζιμισκή, το Εθνικό που ήταν νομίζω στην παραλία, το Παλάς και αυτά. Ανέβαινα στον εξώστη. Και πέταγα τις προκηρύξεις. Πέταγα τις προκηρύξεις και έφευγα. Και με συνέλευε ένας αντιπασπιστής που ήταν στο 5ο αστυνομικό τμήμα στην Οδό Εγνατίας και λίγο πιο κάτω από το σπίτι μας. Εκεί. Με συνέλευε αυτός, ναι. Ο Μακρύς και ήρθε στη μάνα μου και της είπε της μάνας μου, είπε της μάνας μου, αυτά που κάνεις ο γιος, που κάνει και όσο, θα τον πάμε φυλακή. Μην τα ξανακάνει, θα ξανακάνει. Ήταν γι' αυτός μέσα, ήταν από αυτός που σκοτώσαν το Λαμπράκι. Το θυμάμαι και πέρα, τον ήξερα. Δεν με στέλνει, μέναμε στην ίδια γειτονιά. Και πω, πω, τι είναι, τι μου πέρασε να χεινά, όχ. Και πετάγαμε προκηρύξεις. Και δεν ήξερα ποτέ από θέατρο. Δεν είχα πάει θέατρο ποτέ, κινηματογράφο ποτέ, πέτανε και φορμουλά. Και άλλα πολλά αδερφόν μου ήταν στην όπλα, ξαφανισμένος αυτός. Στην όπλα. Στην όπλα δεν πήγαινε όποιος και όποιος. Έπρεπε να είσαι αποφασισμένος. Ήταν η εσωτερική αστυνομία του. Του ΚΚΕ. Ήταν στην όπλα. Ήταν μεγαλύτερος από εσάς. Πιο μεγάλος, είναι εξαφανισμένος όμως. Η μάνα μου καημένη, ταλαιπωρημένη πολύ, τέλος πάντων. Και αφού όταν τελειώσαν αυτά, ταλαιπωρηθήκαμε πολύ. Επέστρεψε ο αδερφός σας, τον ξαναείδατε. Ναι, τον ξαναείδατε, επέστρεψε. Ναι, ήταν πολύ, πολύ απογοητευμένος και ποιος ξέρει τι είχε κάνει. Λοιπόν, και εγώ ήμουν αθλητής στο δεύτερο γυμνάσιο, ταχύτητες και άλλο με μήκος. Και μου λέει ο γυμναστής ο Κοτσάνης, πήγαινε εγώ με την κατασκήνωση, τη μηχανιώνα με αυτή την κατασκήνωση, να κάνει γυμναστική για το καλοκαίρι θα έχουμε προπονήσεις, θα έχουμε αγώνες. Κατέβηκα στο στάδιο εδώ στην Αθήνα και έπαιξα, κατέβηκα στην όχι εδώ. Ναι, ναι. Στο στάδιο και κατέβηκα και τα έτρεξα και έλα. Λοιπόν και πήγα εκεί πέρα και κάποιο πρώτο πρόβλημα και ανέβαινε με το γυμνάσιο της μηχανής και τρία πατώματα ήταν και ξανακατέβαινε. Και εκεί ο Τάκης ο Τζουμάκας, ο Τάκης που ήταν, έκανε, πώς θα έκανε μετά, έκανε εκπομπές στην τηλεόραση πολύ στο ραδιόφωνο, έκανε μια πρόβα με κάτι, έκανε παράσταση. Και ένας κάνει το μεθυσμένο. Και λέω εγώ, έτσι γίνεται ο μεθυσμένος. Μιλάσα μαζί σου κορμαρασί και με διώχνει πάλι και κατεβαίνω κάτω και ξανανεβαίνω πάλι και λέω έτσι δεν γίνεται ο μεθυσμένος. Και μου λέει ο Τάκης, κάτω εσύ μου λέει, το κάνω εγώ λέω. Το κάνω και μου λέει, δεν το κάνεις. Τρελός είσαι, του λέω. Δεν το κάνω εγώ. Θα το λέει στον στρατοπεδάρχη, θα το πω στον στρατοπεδάρχη και ο στρατοπεδάρχη με πιέσει, θα το κάνω εγώ. Ήταν η πρώτη σας σχέση με την τέχνη δηλαδή. Δεν ούτε καν ήξερα από θέατρο καθόλου, δεν ήξερα. Με χόταν θέατρο στο εκεί στο Λευκοπύρο. Φιάσου, αλλά δεν ήξερα αυτό. Λοιπόν και παίζονται αυτό το ρόλο και μιλάω με τις μηχανιώνες, με τον κόσμο τις μηχανιώνες και άρεσε πάρα πολύ, γέλασε πολύ ο κόσμος και μου λέει ο στρατοπεδάκης, πάρε ένα φίλο σου λέει και μπείτε έξω το βράδυ και όλα κοιμόντουσαν ωραίες. Και εγώ πήγα με σταματάνε και μου λέει, τι παιδί, πώς είναι, δεν ρε, μουτσάρι, σαν το πιάσε, τι θέλει. Και πήρα τα πρώτα μπράβο και τα πρώτα συγχαρτήρια σαν ηθοποιός. Αλλά μετά σταμάτησε πήγα και μου λέει ο Στέας, μου παρέκει, μου λέει δεν είστε στη σχολή της Αρκηδίκης, της Τρενταφυλλίδη που δεν ήταν γνωρισμένη. Στέας και ο Μιχαηλίδης.
ο Λάκης ο συγγραφέας που δεν ζει και αυτός, τρεις χωρίς τα παιδιά, φίλοι μου πολύ αγαπημένοι. Και πήγα στη σχολή και ξανά έφυγα πάλι και μου λέει ο Στάς, ο Λάκης δεν θυμάμαι, έλα ρε, μου λέει, με τα λακημένα μου κοντά, έμεινε στην Αγία Σοφίας, στην εκκλησία που δίπλα έμεινε ο Άλκης, ο Λάκης, και μου λέει, έλα ρε, και ωραίες γυναίκες, και πήγε για τις γυναίκες, πήγε. Για τις ωραίες γυναίκες. Ναι. Και έδωσα, και πήγα να πάρω άδεια, τρεις φορές κατέβηκα στην Αθήνα, Δημήτρη, και τις τρεις φορές με διώξανε. Για πώς, με ποια δικαιολογία σας κόψανε? Δεν έκανε για θέατρο. Τα αφήνουμε εδώ, είχαν διορατικότητα δηλαδή οι άνθρωποι. Τόσο μπροστά βλέπαμε που κατάλαβαν ότι δεν θα κάνετε καριέρα. Να σου πω κάτι. Έβγαλα ένα συμπέρασμα στη ζωή μου από αυτό. Στο επάγγελμα δεν πας εσύ. Έρχεται το επάγγελμα. Thank you.